Ενωτικό κάλεσμα προ όλα τα μπλόκα των αγροτών από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη απίφθηναν το μεσημέρι οι αγροτοσυνδικαλιστές του μπλόκου τη Νίκαια στη Λάρισα. Με την φράση «Είναι η ώρα του αγώνα, η ώρα τη δυνάμωση των μπλόκων», ο πρόεδρο τη Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσα, κ. Βαγγέλη Μπούτα, ζήτησε από όλα τα μπλόκα να συνταχθούν σε ένα ενιαίο μέτωπο αντίσταση, υιοθετώντα τα 7 αιτήματα που εξέδωσε σε ψήφισμα το δικό του μπλόκο και αφορούν στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματο, στην προστασία τη ντόπια παραγωγή, στη σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή, την μείωση του κόστους παραγωγής με την κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, το πάγωμα των αγροτικών χρεών, την πλήρη ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ και να σταματήσει, όπως τόνισαν, ο διαχωρισμός των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελμα και μη. Πήραμε αυτή την ενωτική πρωτοβουλία χθες σε συνέλευση που είχαμε εδώ να απευθυνθούμε στους αγρότες των άλλων μπλόκων και να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει μία ενιοποίηση, των ενοποίηση να το πω έτσι, των αιτημάτων σε 6-7 σημεία, έτσι ώστε να είναι η νέα η διεκδίκηση. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση που περιγράφεται από άλλους αλλά δεν συγκεκριμενοποιείται, εμείς την κάνουμε συγκεκριμένη και πιστεύουμε ότι αν κινηθούμε ενιαία σε αυτά τα αιτήματα, μπορούμε να στριμώξουμε περισσότερο την κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματά μας. Την ίδια ώρα κατήγγειλαν τον προσχηματικό διάλογο που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στο Ζάπιο Μέγαρο, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να κινηθούν διαμαρτυρόμενοι έξω από το Ζάπιο την ημέρα έναρξης της διαβούλευσης. Σκεπτόμαστε να κινηθούμε διαμαρτυρόμενοι έξω από το Ζάπιο για αυτήν την φιέστα που προσπαθούν και με το καρότο και με το μαστίγιο να σπάσουν τα μπλόκα. Δηλαδή και προσχηματικό διάλογο, αλλά και εισαγγελίες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης και να στρέψει άλλες κοινωνικές τάξεις εναντίον μας, αλλά και να μας εκθέσει, να εκθέσει τον αγώνα των αγροτών στα μάτια των άλλων εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, για να μην έχουμε συμμάχους. Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας κάλεσαν όλους τους φορείς να στηρίξουν τον αγώνα τους, αλλά και τους υπόλοιπους αγρότες που δεν βγήκαν στον δρόμο να το πράξουν άμεσα, ισχυροποιώντας τις δυνάμεις τους, γιατί έτσι μόνο υποστήριξαν θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση να τους ακούσει και να ενδιαφερθεί για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.